Πάμε τώρα στον κύριο Σταματάκη. Ο κύριος Σταματάκης είναι γνωστός και μη εξαιρεταίος. Είναι ο κύριος Γιώργος Σταματάκης, πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Δυτικής Αττικής. Καλησπέρα, κύριε Σταματάκη. Καλησπέρα, κύριε Κουσουλέ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Τι κάνετε? Ο υπουργός λέει ότι στη Δυτική Αττική η εγκληματικότητα καλπάζει. Έτσι. Ο υπουργός, ακούσαμε και εμείς τη συνέντευξή του χθες στην ΕΡΤ, ναι, και στον κύριο Αρβανίτη, όπου παραδέχτηκε και ότι η Δυτική Αττική είναι η πλέον εγκληματογόνος περιοχή της Ελλάδας και ότι το βασικό πρόβλημα της εγκληματικότητας είναι εδώ στην περιοχή μας. Ναι. Και είναι τουλάχιστον οξύμορο και αντιφατικό, ο κύριος υπουργός να θεωρεί και να αναγνωρίζει τη Δυτική Αττική ως την πιο προβληματική περιοχή απόψη εγκληματικότητας στην Ελλάδα, και ταυτόχρονα οι υπηρεσίες της περιοχής να είναι υπερστελεχωμένες και σε καθημερινή βάση να διατάσσονται να φεύγουν εδώ από την περιοχή συνάδελφοι, να πηγαίνουν για υπηρεσία στο κέντρο της Αθήνας, να πηγαίνουν στις γνωστές εντός εισαγωγικών φυλάξεις επισήμων και στόχων, και όλο λιγότεροι αστυνομικοί καθημερινά να εκτελούν υπηρεσίες στη Δυτική Αττική. Δεν μπορεί δηλαδή ο υπουργός να αναγνωρίζει το πρόβλημα και οι υφιστάμενοι του στον αντίποδα αντί να ενισχύουν με αστυνομικό στην περιοχή να την αναγνωρίζουν. Γιατί έχουμε μείωση προσωπικού στην Δυτική Αττική. Σε καθημερινή βάση, ναι, εδώ αντί να ενισχυόμαστε, ναι, σε καθημερινή βάση διατάσσονται αστυνομικοί από τη Δυτική Αττική, ναι, να φεύγουν από εδώ και να πηγαίνουν στο κέντρο της Αθήνας, σε ενισχύσεις άλλων υπηρεσιών, σε φυλάξεις υποτιθέμενων επισήμων, σε φυλάξεις υποτιθέμενων στόχων. Δηλαδή, πώς γίνεται να είμαστε προτεραιότητα κατά τον Υπουργό και οι υφιστάμενοι του να διατάσσουν να κάθε μέρα να αποδυναμωνόμαστε? Δηλαδή, δεν χωράει σε καμία λογική αυτό το πράγμα. Άρα, λέτε ότι υπάρχει λάθος σχεδιασμός, ας πούμε, εδώ πέρα υπάρχει θέμα, έτσι. Εννοείται ότι υπάρχει θέμα. Και δεν μπορούμε και εμείς να δώσουμε μια εξήγηση λογική. Στην ανωτέρω συνέντευξη, ναι, ο κύριος Υπουργός δέχτηκε την τοποθέτηση. Δεν ξέρω αν την έχετε ακούσει. Σίγουρα βέβαια την έχετε ακούσει. Την άκουσα. Ναι, δέχτηκε την τοποθέτηση πολίτη ότι στη Δυτική Αττική κατοικούν λαϊκοί άνθρωποι και ότι είναι μια φτωχή γειτονιά. Και ότι αν το πρόβλημα ήταν στην Κηφισιά, ξέρω εγώ, στο ψυχικό, το κράτος θα είχε βρει λύση. Δεν νομίζω. Αυτό είναι κάτι το οποίο πάμπολες φορές το έχουμε αναδείξει εμείς σαν σωματείο. Δηλαδή υπάρχουν ταξικά κριτήρια στην όμευση του Έλληνα πολίτη? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να πω κι εγώ. Δεν έχετε. Γιατί αυτό που υπόθηκε χθες είναι κάτι το οποίο και εμείς σαν σωματείο το έχουμε αναδείξει. Το έχουμε αναρωτηθεί κι εμείς πάρα πολλές φορές. Αν εδώ στη Δυτική Αττική θεωρούμαστε παιδιά κατά του Θεού ή είμαστε δεύτερης κατηγορίας πολίτες. Δεν νομίζω. Γιατί διαφορετικά δεν εξηγούνται κάποια πράγματα. Δεν μπορεί δηλαδή αυτή τη στιγμή και βάσει του κυρίου Υπουργού η Δυτική Αττική να είναι υπαριθμόν ένα εγκληματογόνος περιοχή και αντί να ενισχύεται να αποδυναμώνεται καθημερινά. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι διατάσσουν καθημερινά να φεύγουν άτομα από την Δυτική Αττική και να πηγαίνουν αλλού? Αυτή η ιστορία που μας λέτε τώρα. Πολιτική ηγεσία είναι αυτή. Αυτή η ιστορία τώρα πότε ξεκίνησε? Δηλαδή με τις αποσπάσεις και τις μεταθέσεις και τις μεταφορές αστυνομικών από τη Δυτική Αττική, το προπύργιο του εγκλήματος, να το πω έτσι. Σε άλλες περιοχές. Αυτή η κολόνια είναι χρόνια. Μα σας λέω και πάλι, ακόμα και σήμερα, μετά από όλα όσα έχουν συμβεί, μετά το χαμό του μικρού Μάριου πέρυσι στο Μενίδη, μετά τις κινητοποίησεις, μετά όλα αυτά, ακόμα και σήμερα σας λέω, σε καθημερινή βάση, ναι, αστυνομικοί από τη Δυτική Αττική. Πόσοι αστυνομικοί. Ικανός αριθμός, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να πω νούμερο, ναι, στο ραδιόφωνο, αλλά ναι, όταν ξέρουμε και γνωρίζουμε ότι οι υπηρεσίες εδώ είναι υπερστελεχωμένες, κατά ένα 30% υπηρεσίες τάξης και αρκετές υπηρεσίες ασφαλείας λειτουργούν οριακά. Ναι. Τμήματα ασφαλείας δεν ανοίγουν το βράδυ, ναι, και κάποια τμήματα ασφαλείας εδώ της περιοχής λειτουργούν οριακά. Δηλαδή μιλάμε ότι έχουν και το 50% της προβλεπόμενης δύναμης. Τη μισή δύναμη δηλαδή από αυτή που προβλέπεται. Ναι. Όταν λοιπόν κάτω από αυτές τις συνθήκες, ακόμα και σήμερα, διατάζουμε τους όποιους αστυνομικούς φεύγουν από εδώ και δεν τους αφήνουμε να δουλέψουν και να επιχειρήσουν εδώ και να πηγαίνουν στο κέντρο της Αθήνας, ναι, αυτό το πράγμα είναι το λιγότερο το έχετε οξύμωνο. Εσείς το έχετε επισημάνει αυτό πάρα πολλές φορές. Δεν το συζητώ. Εμείς ζητήσαμε. Τι απάντηση έχετε πάρει από το αρχηγείο? Θα σα πω. Εμείς σε όλη τη φυσική ηγεσία, ναι, και σε αυτούς που τους οποίους έχουν την ευθύνη, έχουμε γνωρίσει τα προβλήματα, ναι, τα γνωρίζουμε συνεχώς. Ναι μεν, δέχονται το πρόβλημα, το γνωρίζουν το πρόβλημα, το κατανοούν, αλλά πλην όμως συνεχίζουν σε καθημερινή βάση την αφέμαξη του αστυνομικού προσωπικού, να μας αφεμάζουν σε αστυνομικό προσωπικό και να μας εξουφενώνουν. Ναι.
Αυτό είναι τώρα. Καταλάβατε, εμείς ζητήσαμε, ναι. Και αναρωτιέμαι και κάνω έκκληση και σε εσάς να το παρακολουθήσετε. Παρακαλώ. Εάν ο κύριος Υπουργός θα μας καλέσει να του πούμε από κοντά αυτά που γνωρίζουμε. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, έχετε κληθεί εσείς ως Ένωση? Όχι, όχι. Εμείς ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων ποτέ. Ναι. Εμείς ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων ποτέ. Εμείς απευθύνουμε έκκληση. Και ζητήσαμε και ραντεβού με τον κύριο Υπουργό και θέλω να σας λέω να το παρακολουθήσετε και εσείς, εάν θα μας καλέσει να του πούμε από κοντά αυτά που γνωρίζουμε, προκειμένου κάποια στιγμή να σπάσει το απόστημα και να έχουμε μια αστυνομία για τους πολλούς και αδύναμους και όχι για τους λίγους και ισχυρούς. Γιατί δυστυχώς έχουμε αστυνομία για τους λίγους και ισχυρούς, κύριε Κουσουλέ. Σε αυτό τώρα που λέτε δεν έχετε άδικο, υπό την έννοια ότι όταν μας είναι μια κατάσταση η οποία συνεχώς αντί να βελτιώνεται με ένα πρόβλημα το οποίο είναι υπαρκτό πλέον και το ομολογεί ο ίδιος ο Υπουργός. Το αποδέχονται όλοι. Το ομολογεί ο ίδιος ο Υπουργός. Αυτό σας λέω. Δεν μπορεί λοιπόν. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν συντάσσονται με τη γραμμή του Υπουργού? Με τη γραμμή του Υπουργού, ποιοι είναι αυτοί από την ηγεσία μας οι οποίοι δεν συντάσσονται με τη γραμμή του Υπουργού και διατάσσουν κάθε μέρα η Δυτική Αττική? Αντί να ενδυναμώνεται, να αποδυναμώνεται. Ναι. Δεν θα καταλάβουμε κι εμείς, γιατί εδώ πέρα ζούμε τη λογική του παραλόγου. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, το έγκλημα καλά κρατεί, έτσι. Το έγκλημα καλά κρατεί και σας είπα και κάτι. Εδώ πέρα έχουμε την ατυχία, η Δυτική Αττική να κατοικείται από ανθρώπους φτωχούς και λαϊκούς, όπως είπε και ο κύριος Υπουργός. Αλλά πιστεύω όμως ότι και αυτοί οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα στην ασφάλεια. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, κύριε Σταματάκη, το παρακολουθούμε το θέμα. Θα παρακολουθήσουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και την αντίδραση του Υπουργείου και κατά πόσο θα κληθείτε, ας πούμε, να παρουσιάσετε και να του περιγράψετε την κατάσταση όπως μας την περιγράψατε. Εσείς, και νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να επανέλθουμε. Γιατί θέλω να πιστεύω ότι ο κύριος Υπουργός δεν έχει πραγματική εικόνα. Αυτό θέλω να πιστεύω. Ναι, ωραία. Διαφορετικά δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Δεν συμβαδίζουν αυτά που λέγονται με αυτά που πράττονται. Μάλιστα, είναι σαφή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά και καλό βράδυ.